ξημερώματα της 11ης Μαρτίου, η αστυνομία της Τουρκίας εισέβαλε στο σπίτι της αντίστασης του Group Yorumu στη γειτονιά Κιουτσού Καρμουκλή στην Κωνσταντινούπολη και απήγαγε τους δύο απεργούς πείνας μέχρι θανάτου, μέλη του Group Yorumu, Χελίν Μπολέ και Ιβραήμ Γιορτσέκ, όπου εκείνη τη μέρα διεξήγαγαν τη 268η ημέρα απεργίας πείνας. Παράλληλα, συνέλαβαν 4 παρευρισκόμενους αλληλέγγυους συντρόφους και συντρόφισσες. Οδήγησαν τους απεργούς πείνας με τη βία, παρά τη θέλησή τους, στο νοσοκομείο της Ουμρανίε, όπου κρατούνται με η εντολή εισαγγελέα, ενώ δεν ήταν στη φυλακή, οδηγήθηκαν και κρατούνται εκεί πέρα, γιατί θέλουν να τους κάνουν αναγκαστική σύντηση, να τους αφήσουν ανάπηρους ή να τους οδηγήσουν στο θάνατο, γιατί δεν κατάφεραν ακόμα και σήμερα να κάμψουν την πίστη στον αγώνα τους. Η αναγκαστική σύντηση είναι βασανιστήριο, Ζόρλα Μουχαντάχαλε της Κεντζεντήρ, cross feeding is a torture. Freedom to group your room. Group your room, halter, susturulamas.